Λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι που πραγματικά ήταν μια διαφήμιση για την κατηγορία μας ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι να έχει ένα έτσι πιο φιλικού χαρακτήρα για να και οι δύο ομάδες να μπορέσουμε να γιορτάσουμε την άνοδό μας στη Super League. Δυστυχώς, ενώ παίξαμε 34 αγωνιστικές, 32 παιχνίδια, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βγάλουμε τον υπερπροταθλητή. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μοιρασμένο και οι δύο ομάδες είχαν το χρόνο τους και οι δύο ομάδες είχαν τις φάσεις τους, τις ευκαιρίες τους. Απλά εμείς δεν μπορέσαμε στην αρχή ένα 30 λεπτό που είχαμε πάρα πολύ έτσι, καλό και δυναμικό να μπούμε μπροστά στο σκορ, όπως επίσης και μετά τον γκολ που πέτυχε ο αντίπαλος. Ενώ είχαμε ευκαιρίες, θα έλεγα ότι είχαμε όμως μια νευρικότητα η οποία δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Σίγουρα υπάρχει ένα προβάδισμα, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό το προβάδισμα δεν δίνει το σκορ και την άνοδο στην Super League. Είμαστε μια ομάδα, έχουμε μια ταυτότητα συγκεκριμένη, είμαστε μια ομάδα που στα εκτός έδρας παιχνίδια έχουμε δείξει ότι μπορούμε, θα ετοιμαστούμε, θα ηρεμήσουμε, έχουμε 7 μέρες για να πάμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε την άνοδο και την νίκη και την άνοδο στην Super League. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και το αποτέλεσμα, coach, μάλλον το γεγονός ότι μετράει το εκτός έδρας γκολ είναι ευνοϊκό. Ναι, αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ναι, όντως είναι έτσι, δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Γι' αυτό δεν είναι κάποιο έξτρα πλεονέκτημα για τον αντίπαλο. Είμαστε μια ομάδα που το 1-0 μπορούμε να το ανατρέψουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχουμε βάλει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Βλέπετε ότι ο Λεβαδιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ξέραμε αυτό. Είναι μια ομάδα που έχει πλάνο, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως και εμείς. Απλά θεωρώ ότι σήμερα αξιοποίησαν περισσότερο τις φάσεις τις οποίες τους δόθηκαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που χρειάζεται είναι ψηλά το κεφάλι. Αυτό είπα και στα παιδιά στα ποδητήρια, ότι τελείωσε ένα ημίχρονο. Έχουμε ένα δεύτερο ημίχρονο να πάμε και πραγματικά να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, γιατί έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Για τον κόσμο, ο κόσμος, είμαι 2 χρόνια εδώ. Σίγουρα το σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η καραντίνα. Αλλά σήμερα είδα ότι ναι, η Βέρεια, ο νομός, έχει κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, διψάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει την ομάδα. Και αυτό που μπορώ εγώ σαν Δερμιτζάκης να, και τα παιδιά να υποσχεθώ είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλω αυτός ο κόσμος να φύγει, γιατί ήταν κάτι το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτής της ομάδος. Όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η παρουσία τους ήταν συγκινητική. Να ξέρουν ότι αυτή σήμερα ο κόσμος της Βέρειας κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά θεωρώ ότι όλη τη χρονιά έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να ανταμυφθεί που ανταμείβεται. Στο τέλος εύχομαι και οι δύο ομάδες να μπορέσουν πραγματικά να πετύχουν την άνοδο γιατί το αξίζουν. Αυτή την ευρικότητα που είχε η ομάδα, πού την αποτελεί. Εντάξει, η ευρικότητα έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει το ότι δεν έχουμε συνηθίσει στην έδρα μας να είμαστε πίσω στο σκορ. Δεν έχουμε συνηθίσει στην έδρα μας να έχουμε ήττα. Ήταν ο κόσμος ο οποίος μας παρακινούσε. Όλο αυτό δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασιστικοί και να βγάλουμε αυτή την ενέργεια που βγάλαμε και στην αρχή του παιχνιδιού. Απέναντίας, θεωρώ ότι υπήρχε ένα άγχος, το βλέπαμε και στις πάσες, στην κατοχή, σε κάποιες συνδυαστικά που μπορούσαμε έτσι να βγάλουμε. Είναι εν μέρει λογικό και θεωρώ ότι και τα παιδιά τα οποία
ήρθαν από τον πάγκο, ήταν αυτά ήταν νευρικά που δεν μπορέσανε να βοηθήσουν κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν, να βοηθήσουν και να δώσουν αυτό το έξτρα που χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Κότς, εγώ εκτός από το άγχος που λέω, Λεωνίδας, είδα και ένα φόβο, δηλαδή θα ήταν τον ίδιο τον Λεβαντικό σαν έναν υπερμεγάλο αντίπαλο. Όχι, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε φόβος, γιατί αν υπήρχε φόβος θα το βλέπατε από την αρχή του παιχνιδιού. Όπως είπα, το πρώτο 30 λεπτό μπήκαμε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε φάσεις, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Όχι, φόβος δεν υπήρχε. Όχι. Ναι, τώρα ό,τι έχει να κάνει με την βράβευσή μου, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων και τα επιτελεία αυτών για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να με ανακηρύξει τον καλύτερο προπονητή. Θεωρώ ότι η κατηγορία έχει πάρα πολύ καλούς προπονητές. Προπονητές με ήθος, προπονητές με αξία και προπονητές οι οποίες θέλουν και πασχίζουν για το καλό των ομάδων τους και για το καλό του ποδοσφαίρου. Όπως επίσης και ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίθηκαν και διαιτητές, δηλαδή όσοι είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Να ξέρετε όμως ότι στο πρόσωπό μου βραβεύονται και πολλοί άλλοι, όπως είναι όλος ο οργανισμός της Βέρειας, όπως είναι ιδιαίτερα οι άμεσοι συνεργάτες μου, οι οποίοι πραγματικά είναι τα μάτια μου, είναι παιδιά τα οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία και μας έτσι διακατέχει ο επαγγελματισμός, η καλή σχέση και το να προσπαθούμε αυτή την ομάδα να την εξελίσσουμε. Και θέλω να τους ονομάσω όπως είναι ο άμεσος συνεργάτης μου, ο Αλέξανδρος Σοβεργόνης, όπως είναι ο γυμναστής της ομάδας, ο Γιάννης Ματζιαρίδης, όπως είναι ο Θόδωρος Ογκίτικος, ο προπονητής θερματοφυλάκων, όπως είναι ο Χρήστος Βοριαζίδης, ο οποίος είναι ο γυμναστής αποκατάστασης, όπως είναι ο γενικός μας αρχηγός, ο Θωμάς ο Τρούπκος και φυσικά ο τεχνικός γενικός διευθυντής, ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης. Πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό το βραβείο είναι και δικό τους. Και φυσικά σε όλα αυτά τα αγαπημένα μου παιδιά, τα οποία μας έχουν χαρίσει πάρα πολλές χαρές μέχρι τώρα και θα κάνουν επίσης και από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες, για να είμαστε ειλικρινείς, είχαν την πίεση, γιατί λόγω του βαθμού σπουδαιότητας. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν διαστήματα που εκεί οι δύο ομάδες πρόσφεραν καλό επίπεδο ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ γενικά ήταν μοιρασμένο. Σαφώς η Βέρεια στα πρώτα λεπτά μπήκε με μεγαλύτερη ορμητικότητα από ό,τι εμάς. Πολύ ενθουσιασμό μας δημιούργησε προβλήματα μέσα από κάποιες τακτικές κινήσεις δουλεμένες. Αλλά στην πορεία του παιχνιδιού νομίζω ισορροπήσαμε, μπορέσαμε και βγάλαμε τα δικά μας χαρακτηριστικά που έχουμε να κάνουμε με την ηρεμία του παιχνιδιού και όποτε το κάνουμε αυτό, σαφώς δημιουργούμε καλές συνθήκες και νομίζω ότι και εμείς βγάλαμε ένα θετικό πρόσημο όσον αφορά την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Και το δεύτερο ημίχρονο κάπως έτσι ήταν, εμείς μπήκαμε λίγο πιο δυνατά, καταφέραμε και ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε. Και στο τέλος την πίεση που δεχτήκαμε από την ομάδα της Βέρειας ήταν φυσιολογικό. Νομίζω εκεί αντέξαμε, είχαμε τη συγκέντρωση, το πάθος και την θέληση να φύγουμε με το νικηφόρο αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο, δύο ομάδες πάρα πολύ καλές, δύο ομάδες άξιες. Άλλη μια εβδομάδα συγκέντρωσης, άλλη μια εβδομάδα προετοιμασίας, γιατί υπάρχει άλλο ένα δεύτερο ημίχρονο 90 λεπτών μεταξύ, όπως είπα, δύο πολύ καλών ομάδων, που η μία μπορεί να κάνει ζημιά στην άλλη. Θα ήθελα να σταθώ όμως και σε κάτι άλλο τώρα σήμερα, όσον αφορά αυτό που ζήσαμε εδώ. Νομίζω ότι και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου, αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν καταπληκτικό, μάλιστα έχει λείψει. Έδειξε ποιο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο της Super League 2. Και για να κυριολεκτήσω και για να είμαι ρεαλιστικός μάλλον, θα έλεγα ότι και οι δύο οργανισμοί είναι πέρα από τα στενά όρια της Super League 2. Είμαι σίγουρος ότι κάτι ανάλογο θα δούμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Επίπεδο ποδοσφαιρικό και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Και εύχομαι ό,τι και να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία και οι δύο ομάδες στο τέλος να βρεθούν στη Super League. Να ρωτήσω κάτι με αφορμή το τελευταίο σας σχόλιο. Πόσο άδικο είναι να κερδίζει την απευθείας άνοδο
μόνο η μία από τις δύο ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό είναι μια τοποθέτηση η οποία δεν θα την κάνω εγώ που είμαι και άμεσα εμπλεκόμενος. Νομίζω όλος ο κόσμος, όλος ο ποδοσφαιριστικός κόσμος έχει αυτή την άποψη. Παλεύουν δύο ομάδες για ένα δικαίωμα το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη έχουν κερδίσει όλη τη χρονιά. Γιατί αγωνίστηκαν σε ένα πρωτάθλημα κανονικό, όχι σε ένα τουρνουά 10 αγωνιστικών. Ένα πρωτάθλημα 32 αγωνιστικών. Σαφώς και είναι άδικο.